Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην Sita Vision σε άλλη μια εκπομπή ώρα για μπάλα. Σίγουρα απόψε η σημερινή ημέρα ουσιαστικά δεν είναι και η καλύτερη μετά τα δύο κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί πλέον και επίσημα. Οπωσδήποτε υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν συντρέχει για την ώρα, όπως λένε και οι αρμόδιοι, κανένας πανικός. Είναι τέτοιες οι στιγμές που μπορεί να μας κάνουν να αντιληφθούμε και ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ζωή μας. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά και ας ουσιαστικά κάνουμε αυτά που λένε οι αρμόδιοι. Εμείς είμαστε εδώ, αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, παρά το ότι είμαστε μια αθλητική εκπομπή, θα το μεταφέρουμε. Η ΚΟΠ παρακολουθεί το τι γίνεται. Αν προκύψει και από εκεί κάτι, θα το έχουμε. Η ίδια η Ομοσπονδία για την ώρα συστήνει ηρεμία. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά μου. Καλησπέρα και στις φίλες τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Μαζί μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον Κλήμη Αλεξάνδρου. Κλήμη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Θα έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια και για το πρωτάθλημα και για το πώς εξελίσσεται, αλλά και κουβέντες για το παρελθόν. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με το παιχνίδι στο Μακάριο, εκεί όπου η Δόξα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη που ενδεχομένως να αλλάξει και τα πράγματα όσον αφορά την μάχη του υποβιβασμού. Ο Πάνος Λάρκος. Εύκολα θα περάσει. Φυσικά πριν το παιχνίδι το φαβορί ήταν η Πάφος, αλλά προσωπική μου γνώμη για τη Δόξα είναι ότι στη συγκομιδή των βαθμών που έχει, νομίζω είναι δικαιώται να νιώθει κάπως αδικημένη. Γιατί δεν είναι άσχημη ομάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες του Vita Group. Νομίζω είχε παιχνίδια που μπορούσε να έχει βαθμολογικό κέρδος και λόγω ατυχίας δεν τους πήρε. Δεν με εξέπληξε το αποτέλεσμα. Ήταν ένα από τα αποτελέσματα που μπορούσε να έρθει στο παιχνίδι, γιατί έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά. Και βλέπετε τώρα που πήρε τους τρεις βαθμούς, έχει πολλές ελπίδες για παραμονή. Και καλύτερο για το πρωτάθλημα όλο αυτό, έτσι. Όπως είναι και στο Πάνο Group, έτσι, και νομίζω θα συμφωνήσετε εσείς ότι είναι ένα από τα καλύτερα το τελευταίο χρόνο. Μάλιστα. Είδαμε περίπου τι έγινε στο αθλητικό δελτίο. Να κάνουμε αρχή με το παιχνίδι, Κλήμη, το χθεσινό της ΑΕΚ με την Αρκώση. Δεν ξέρω αν μετά την νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής, αν πίστευες ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να κάνει το ίδιο πράγμα ή αν θεωρούσες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει να κερδίσει μια ομάδα σε μια εβδομάδα δύο φορές την Ανόρθωση μέσα στο Παπαδοπούλος. Το πόσο δύσκολο ήταν να κερδίσει την Ανόρθωση το ξέραμε από το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής πριν το χθεσινό. Από τη στιγμή που η ομάδα ως συγκεκριμένο παιχνίδι είχε βγάλει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν, έδωσε κάποια εθαρρυντικά μηνύματα και στον κόσμο και σε όλους. Ότι υπήρχε μια αισιοδοξία ότι μπορούσε να πάει να κάνει το ίδιο. Όπως ξέρετε και εσείς, δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, η Ανόρθωση δεν ήθελε με τίποτα να γίνει αυτό που έγινε το προηγούμενο παιχνίδι και νομίζω το έδειξε από τα πρώτα πέντε λεπτά. Άσχετα αν τον γκολ μπήκε με αυτόν τον γκολ, η ομάδα που έδειξε ότι ήθελε παραπάνω το παιχνίδι ήταν η Ανόρθωση και νομίζω ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Ο Κετσπάγια Γιώργο είπε ότι μετά από άσχημα πράγματα βρίσκουμε τον τρόπο και επιστρέφουμε. Αυτό το πράγμα γίνεται και γιατί υπάρχει η δυναμική του Αντώνης Παπαδόπουλος, η δύναμη της έδρας, πέραν της αξίας της ανορθώσης, της καθαρά ποδοσφαιρικής. Εντάξει, η έδρα παίζει ένα ρόλο στη ψυχολογία, δηλαδή βοηθά στο να σκέφτεται έτσι ο παίκτης και η ομάδα γενικά. Αλλά υπάρχουν και παίκτες μέσα στην ομάδα που πιστεύω ότι έχουν χαρακτηριστικά νικητή και που θέλουν το πρωτάθλημα. Αλλά είπε κάτι ο Κλήμης προηγουμένως ότι νιώθαμε το φοβερό το παιχνίδι η Ανόρθωση. Η Ανόρθωση απλώς ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και το έδειξε. Της βγήκαν οι φάσεις, μια με τον Τρισκόσκι και μια με τον. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο 50. Στο φάουλ. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Και τελείωσε γιατί η Ανόρθωση είναι διατεθειμένη να ξαναδώσει ευκαιρία τη ΑΕΚ
να τις κάνει ξανά ζημιά. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η Ανόρθωση περισσότερο το κέρδισε γιατί, όπως είπε και ο Κλήμης, το ήθελε περισσότερο. Κλήμη, βλέπεις την Ανόρθωση εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, είναι ένα από τα δύο φαβόρη. Αυτό λέει η βαθμολογία. Σκιαγραφώντας την πορεία της σε όλες αυτές τις αγωνιστικές, θεωρείς ότι έχει εκείνα που πρέπει να έχει για να πάρει το πρωτάθλημα? Θα αρχίσω λέγοντας, μετά το πέρας του πρώτου γύρου, πολλοί, προσωπικά εγώ από όλους να λένε ότι και η Ανόρθωση και η Ομόνια σύντομα θα αρχίσουν να χάνουν βαθμούς ακριβώς και να έρχονται να πάνε προς την κορυφή, να Απόλλων, ΑΠΟΕΛ. Αυτοί που ήταν σε αυτές τις θέσεις μαζί με την ΑΕΚ τα προηγούμενα 5 χρόνια. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή, σε αυτή την καμπή του πρωταθλήματος, βλέπουμε την Ανόρθωση και την Ομόνια να είναι εκεί που είναι, εννοείται ότι είναι και τα φαβορή για το πρωτάθλημα. Η βαθμολογία πάντα λέει την αλήθεια. Είτε το θέλουμε είτε όχι, λέει την αλήθεια. Τι έχει η Ανόρθωση που σου αρέσει ως ομάδα? Το πρώτο που μου αρέσει ως ομάδα είναι ο προπονητής της. Είτε αρέσει σε πολλούς είτε όχι, για μένα ο Κεσπάγια είναι, εκτός από μεγάλη προσωπικότητα, είναι και νικητής. Και μου έκανε εντύπωση ότι ανέλαβε μια ομάδα που για 5 χρόνια υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Και από την πρώτη στιγμή που ανάλαβε σαν προπονητής, δεν αρκέστηκε να πει πάμε για ό,τι καλύτερο. Από την πρώτη στιγμή είπε πάμε για πρωτάθλημα. Εάν βλέπεις τον προπονητή σου να σου λέει αυτό το πράγμα, δεν θα συμφωνήσω να μου πούν άλλοι ότι δεν είναι σωστό γιατί μετά θα βάλουν πίεση στους παίκτες. Μα ένα λεπτό. Πίεση να έχω εγώ, να έχεις εσύ, που πάμε στο γήπεδο. Εσύ πληρώνεσαι για αυτή την πίεση. Άρα από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας, πρέπει να την εξέλθεις. Για θέλει να κάνεις προαθλητισμό, η πίεση είναι δεδομένη. Είπαμε το πολλές φορές, το ξέρεις καλά. Ακριβώς. Να κοιμάται σε με την πίεση. Έτσι. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα ο Τιμούρ, για πολλούς είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι θα έκανε ένας average προπονητής σε μια νέα ομάδα. Το ότι όμως είναι ο προπονητής της Ανόρθωσης, ο Κετσπέκ είναι προπονητής της Ανόρθωσης, δεν είναι οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Αυτόν το διευκολύνει να βγάζει αυτό το πράγμα. Και προς τους δύο. Να σου πω, σαν εχθές. Τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ από την τηλεόραση, αλλά το πλάνο της K-Ball, επειδή ήταν από πάνω ψηλά, φαινόταν ο σχηματισμός. Έπαιξε 4-1, ο Νταουσβίλη σαν χάφ καθαρό αμυντικό, Μαρκάσα Τιματάς, Ανανίντζε Ράιος και κορυφή ο Κρυασβίλη. Εντάξει, είχε σέντερφορ. Όχι. Μπράβο. Ποιος το κάνει το ίδιο, ποιος έκανε το ίδιο, ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης με τους δύο όμως μπροστά. Ναι, φυσικά το από έλωμος, φάνηκε ότι έχει πρόβλημα εκεί και αυτό το αναγκάστηκε να το κάνει. Ο Κεσπάγια, επειδή είναι ανόρθωσης προπονητής, τα κάνει. Δεν φοβάται. Δηλαδή, μετρά το ότι είναι η Ανόρθωση. Ναι. Mm-hmm. Και ότι μέσα από αυτήν την ομάδα έδωσε, πήρε, ανέχεται τον ανέχονται, σέβεται το σέβονται και μπορεί να δουλέψει πιο απελευθερωμένα. Ναι. Πάρει αποφάσεις. Παίρνει κόλλα από πολλούς όμως. Έτσι. Ναι. Παίρνει κόλλα από πολλούς παίχτες. Της δεύτερης. Και ο πισωγραμμής, πλάγιους. Και διαφωνώ. Ναι. Αλλά δεν έβαλε σέντερφο. Ξεκίνησε με τον Κέντρο. Το είχε ξανακάνει. Είχε κάποια φάση. Το κάνει με το Αποέλ. Το Αποέλ. Με το Αποέλ. Στο Κασίπι. Ότι βγάζει πολλούς και μεγάλη εντύπωση είχε μια φάση στο πρώτο μήκρο ήταν. Βγήκε σέντρα και οι δύο που ήταν μέσα στην περιοχή τη ΑΕΚ ήταν ο Αρτηματάς και ο Μαρκάς. Ναι. Αυτό σου δίνει όμως αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως. Κλείνει την Ανόρθωση, την έχει αντιμετωπίσει. Και εσύ ως ομάδα. Υπάρχει μια αντιπαλότητα μέσα στην πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια πήρε μια άλλη τροπή, όταν η ΑΕΚ ήταν πιο δυνατή ομάδα. Όμως υπάρχει αυτή η καλώς νοούμενη κόντρα. Αυτό το πράγμα μετά από χρόνια το είδαμε χθες με γεμάτον τον Παπαδόπουλο που ήταν, αλλά και τον κόσμο της ΑΕΚ να πηγαίνει στο κήπεδο, και να μυρίζει ποδόσφαιρο. Μια Κυριακή ποδοσφαίρου στη Λάρνακα χθες. Εντάξει, έτσι αλλιώς
Το Παπαδόπουλος, ειδικά με αυτή την πορεία που κάνει η Ανόρθωση, μισογεμίζει. Το ότι είχαμε κερδίσει το προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό ο κόσμος της ΑΕΚ πήγε σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, άσχετα είναι μέσα στην πόλη μας, αλλά ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την πορεία της ΑΕΚ φέτος. Όμως έδωσε τον παρόν του και ελπίζω να μην απογοητευτεί μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Όμως είναι καλό, είναι ωραίο να αυτά τα παιχνίδια στο Ανόρθωση ΑΕΚ, ΑΕΚ Σαλαμίνα, που είμαστε στην ίδια πόλη, να γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά εννοείται να μένουμε μακριά από ακρότητες. Το ότι η κλίμη πηγαίνοντας στην ΑΕΚ, στα καλά της χρόνια η ΑΕΚ δεν είχε αυτή τη δυναμική που της δίνει της Ανόρθωσης, για παράδειγμα, ο κόσμος της. Της Ομόνοιας τώρα, βγάζουμε την Ομόνοια έξω, μένουμε στην Ανόρθωση που είναι στην ίδια πόλη. Την επηρέασε, δηλαδή θεωρείς ότι αν η ΑΕΚ στα καλά της είχε τον κόσμο που είχε η Ανόρθωση και το γήπεδο των παλμών της, του Παπαδόπουλου, θα μπορούσε να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις πράγματα. Λούκα, εγώ νομίζω το... Αν πάρουμε το αρένα για παράδειγμα, πολλές ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό θα ήθελαν να το είχα για έδρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο για μια ομάδα, με ομάδα που να το γεμίζει. Νομίζω η πρώτη χρονιά της ΑΕΚ στο αρένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία ο κόσμος να έρθει κοντά και να γεμίζει το γήπεδο. Αφορμή με αυτό, θέλω να πω ότι στην πορεία έγιναν λάθη από όλους και ο κόσμος δεν είναι κοντά στην ομάδα. Και ως τέι υπάρχουν ειδικοί να το ψάξουν, να το βρουν. Όμως και τις προηγούμενες χρονιές που η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά, γιατί εμένα και φέτος εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ κάνει μια πετυχημένη πορεία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πρέπει να είσαι το πιο λίγο αχάριστος για να πεις το αντίθετο. Νομίζω ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Και ειδικά φέτος που δεν πάει καλά η ομάδα, ο κόσμος είναι εκεί. Νομίζω είναι μόνο ο κόσμος δεν έχει καμία ευθύνη στην πορεία της ομάδας φέτος. Όλοι έκαναν λάθη, τα παραδέχτηκαν και είναι προς τιμήν τους, αλλά από τη στιγμή που τα παραδέχτηκαν πρέπει να βρουν και τρόπο να τα διορθώσουν. Επίτρεψέ μου, Λούκα, επειδή τώρα είδαμε τα stories των παιχτών της Ανόρθωσης, να ρωτήσω τον Γιώργο. Μιας και τον εκτιμώ αφάνταστα, είναι μεγάλη τιμή που τον έχω δίπλα μου, γιατί εγώ έμαθα να εκτιμώ αυτούς που πρόσφεραν και είναι κομμάτια του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Αβίδης, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ Αθηνών ή ακόμα στην Ομόνοια και έχαναν ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, με τον Ιωνικό ή με την Άχνα στην Ομόνοια, πόση ώρα κάνατε να φύγετε από το γήπεδο, για παράδειγμα? Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος της Ομόνοιας, να το πω έτσι, εγώ θυμάμαι, ήταν έξω από το γήπεδο και σας περίμενε να σας αποδοκιμάσει. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι? Αυτό είναι παντού. Όσες ομάδες κάνουν προαθλητισμό, και στην ΑΕΚ. Έκανες 10 νίκες, μια ήττα απ' έξω. Η πίεση, γι' αυτό λέω εγώ ότι η πίεση είναι δεδομένη. Και θέλει να σου πει κάτι, έτσι πρέπει να είναι οι φιλάθλοι. Να βάζουν πίεση. Ή αντέχεις ή αν αντέχεις. Θέλει να πάει, παίξει, πήγαινε παίξει άλλη ομάδα. Αν δεν μπορεί να έχει αντέχει την πίεση, πήγαινε παίξει, να μην λέω ομάδα. Πήγαινε παίξει αλλού. Ναι. Πήγαινε, άλλαξε σπίτι. Ο λόγος που ερώτησα τον Γιώργο. Χθες, για παράδειγμα, επειδή αυτό συμβαίνει συχνά και ξέρω ότι κάποιοι θα τα έχουν μαζί μου, αλλά εγώ έμαθα πάντα να λέω αυτό που νιώθω. Και είναι καλό πάντα να είσαι ο εαυτός σου. Χθες, μετά το παιχνίδι, χάσαμε 3-0. Επήγαινε ο κόσμος να δει την ΑΕΚ. Τώρα που είμαι φίλαθρος, καταλάβω, είναι μεγάλο βάσανο και το οικονομικό για να βρεις τρόπο να πάει σε ένα παιχνίδι στην ομάδα σου. Τουλάχιστον, εγώ είμαι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχασα 3-0.
Το πρώτο πράγμα, το πρώτο πράγμα που να πάω όταν πάω σπίτι είναι να μπω στα social media και να γράψω, αφού έχασες ρε φίλε. Τουλάχιστον τα παιδιά αυτή της αόρθωσης κέρδισαν. Εσύ έχασες. Τουλάχιστον αν δεν στεναχωρέθηκες, προσποιήθω ότι στεναχωρέθηκες. Το πιο απλό πράγμα να κάνεις είναι μείνε μακριά από τα social media. Να σου πω κάτι. Κάποιος θα μου πει, αν το πω σε κάποιον άλλο, θα μου πει εντάξει το ποδόσφαιρο άλλαξε, είναι λεπτό. Όχι, δεν άλλαξε ρε φίλο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πάντα έτσι ήταν. Πρέπει να το νιώθουν, να νιώθουν. Εμείς είτε χάσουμε, είτε κερδίσουμε, είτε σοπαλία, το ίδιο πράγμα. Ναι, αυτό είναι η πίεση που λέγει προηγουμένως ο Γιώργος, αλλά... Πού είναι η πίεση αυτή. Όταν έχανε ένα πεζοπορικός ή ΑΕΚ, τη νύχτα να πάει σε καφέ. Εγώ, φίλε, εμείς πεζοπορικός ή ΑΕΚ είμαστε, που ας πούμε φέτος, τα τελευταία 5 χρόνια, πρωταγωνιστική πορεία της ΑΕΚ. Εμείς τερματίζαμε 6η, 7η, 8η, έκανα μια εβδομάδα και εβδομάδες να πάμε για καφέ. Για όνομα του Θεού. Εκόψε κάτι, ρε κλίμη μου. Ρε φίλε, ξέρω, μας όλοι. Εντάξει, 2 εβδομάδες δεν έκαμε. 2 εβδομάδες δεν έκαμε. Απλά εντάξει, εγώ το ξέρω γι' αυτόν το λέω. Είναι ερωτή. Γιατί χάσαμε τέλεια το ρομαντισμό, χάσαμε το τέλειο. Γιώργος, αυτή το πράγμα επηρεάζει το στάτους αλλά και το πάθος που πρέπει να δείχνει ένας ποδοσφαιριστής όταν χάνει και είσαι έξω την νύχτα, ας πούμε. Όχι, πρέπει να ξέρεις ότι αν χάσεις και παίζεις σε ομάδα που κάνει προαθλητισμό, δεν έχεις επιπτώσεις. Αν δεν έχεις, είναι σαν να είσαι ένας υπαλληλός που ό,τι και να κάνεις τη δουλειά σου, ο μισθός σου είναι αρκετός στην ώρα που είσαι σε κοφτή. Άρα, κατάλαβες, ναι. Ωραία. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο παίχτης της Ομονίας, ο Λέτζιαξ. Ο Λέτζιαξ, ναι. Ότι οι παίχτες στα αποδυτήρια μιλάνε. Έστω και αν δεν πει η διοίκηση, ο διευθυντής, ο προπονητής, δεν πάει για πρωτάθλημα, οι παίχτες ξέρουν τι κάνουν. Όταν είσαι πρώτος 9 παιχνίδια πριν που το τέλος, δεν γίνεται να μπαίνεις για πρωτάθλημα. Θα μένει έτσι. Όσο και αν προσπαθήσεις να αφήσεις την πίεση που πάνω σου, οι παίχτες μες στα αποδυτήρια τι είναι να πούν. Πάει για πρωτάθλημα. Στη στιγμή που το λένε σημαίνει ότι αντέχω στην πίεση. Έτσι. Έτσι. Θα το δηλώνουν ήδη. Η Ομόνοια, από στον Κλήμη πρώτα, η Ομόνοια σαν ομάδα Κλήμη σου αρέσει? Νομίζω είναι η πιο σταθερή από τους υπόλοιπους διεκδικητές. Τα αποτελέσματα το δείχνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι παίζει το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν ποιοτικοί παίχτες μέσα που από τη στιγμή που έχει μια σταθερότητα, νομίζω ότι θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Δεν θα πω ότι θα είναι πρωταθλήτρια, αλλά για μένα ανόρθωση, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ είναι τα 3 φαβορί. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο ότι βάζω και το ΑΠΟΕΛ, αλλά λίμονον να λείπει το ΑΠΟΕΛ από τους διεκδικητές. Εάν σου έλεγα από αυτές τις 3 ομάδες, κατά τη γνώμη σου, να μην πω ποια αξίζει, αλλά ποια θεώρησες πιο κοντά στον τίτλο, ποια θα έλεγες? Λόγω εμπειρίας το ΑΠΟΕΛ. Έστω και αν είναι 6 βαθμούς πίσω. Όπως είδαμε τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώνονται κάθε Σαββατοκύριακο, είναι αν για παράδειγμα την επόμενη αγωνιστική κερδίσει την Ανόρθωση και ο Απόλλων κερδίσει την Ομόνοια. Αυτόματα... Στο παιχνίδι είναι όλα. Ακριβώς. Ναι. Και με την εμπειρία που έχει, μπορεί να το πάρει. Αλλά δίνω προβάδισμα σε αυτούς τους δύο, Ανόρθωση και Ομόνοια. Γιώργο, την Ομόνοια το Σάββατο πώς την είδες? Ήταν η πιο καλή, θα λέγα, έτσι, εμφάνιση με μήνυμα ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να κινήσουμε το πρωτάθλημα. Μου άρεσε αρκετά η Ομόνοια και τακτικά. Ήταν αποτελεσματική, που ξέρουμε ότι η Ομόνοια δύσκολα βάζει γκολ. Είδαμε πως το σχηματισμό 4-4-2 με τον Κακουλή και τον Μίκου να παίζουν δύο κορυφή. Είδαμε την πίεση που έβαλε η Ομόνοια στην ΑΕΛ. Είδαμε τη θέληση των παιχτών. Ήταν φαίνεται ότι θέλανε να κερδίσουν το παιχνίδι και γι' αυτό έβγαλε πολλά, έτσι, μου έβγαλε από μέσα από το παιχνίδι της Ομόνοια
μου έβγαλε έτσι αυθόρμητα το μήνυμα ότι ναι, πάω για πρόθυμα. Το έβγαλε. Δηλαδή μου το φωνάξει. Το ότι η Ομόνια σε ένα κρίσιμο παιχνίδι κλείνει, πάει και βάζει center for ένα παιδί 19 χρονών, 18 όπως είναι ο Κακουλής. Φινέξω τον Ντάρπι Σαϊάρ. Ενδεχομένως τον Ντάρπι Σαϊάρ να μείνει στα καλά του εδώ και... Αλλά είναι ο Ντάρπι Σαϊάρ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, είναι αυτός που είναι. Πώς αξιολόγησε έναν προπονητή που κάνει, που έχει αυτές τις, παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Ανέκαθεν, εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο μόνος που ξέρει και γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες είναι ο προπονητής. Εμείς στην Κύπρο, με την πρώτη ευκαιρία, κάτι δεν πάει καλά, γινόμαστε όλοι προπονητές. Ο κύριος Μπέρκ, αν θυμάμαι στις αρχές, μέχρι και πριν λίγα παιχνίδια, άκουγαν πολύ μουρμουρά από τους ομονιάτες. Δεν έκαμε αλλαγές. Ακριβώς. Η ομάδα είναι πρώτη και ακόμα έχει κόσμο που είχε παράπονα. Mm. Νομίζω είναι ένας πολύ σωστός επαγγελματίας, τα αποτελέσματα το δείχνουν και ακόμα και αν δεν καταφέρει η Ομόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα, νομίζω είναι ένας προπονητής που στην επόμενη σεζόν, αν τον κρατήσουν, γιατί νομίζω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να μην κρατήσει τέτοιο προπονητή, και εμένα με χαροποιείται ότι αυτός ο άνθρωπος βάζει από το πουθενά βάζει νεαρούς μέσα στην ομάδα. Και δεν ξέρω, εκτός από την ποιότητα που έχουν, αυτή την αυτοπεποίθηση που σίγουρα παίζει ρόλο και ο προπονητής, τους μπαίνουν μέσα και λες και έχουν 15-20 παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Νομίζω είναι, για μένα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Σου πω, γιατί έβαλε τον Κακουλή. Ναι, σου τον Μίκουλη μαζί του. Όχι τον Κακουλή. Και αφήσαν τον Ντάρπι Σαϊ. Που είπες γιατί έβαλε ένα νεαρό και αφήσαν διότι τον Ντάρπι Σαϊ είναι ο παίκτης του, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Θυμάσαι τι έκανε ο Ντάρπι Σαϊ στο προηγούμενο παιχνίδι που έβγαλε το παιδί βραχιόν και το ρίξε. Όταν τον έκαναν ένα λαϊκό, είναι μήνες. Θεωρούσε ότι... Ο Μπέρκ, μπορεί να μην μιλά, αλλά ξέρει ατιμωρεί. Και ξέρει να στέλνει για μηνύματα. Και είναι μήνυμα μόνο στον Ντάρπι Σαϊ. Μήνυμα σε όλους τους παίκτες και όλη την ομάδα. Άρα, δηλαδή, εγώ θέλω σεβασμό. Πρώτα στην ομάδα, πρώτα σέβεσαι τον εαυτό σου, μετά σέβεσαι την ομάδα και θέλω να σέβεσαι ναι και τον χώρο και το περιβάλλον. Πειθαρχία. Ναι, πειθαρχία. Δύο κουβέντες. Εντάξει, για τον κόσμο μπορεί να τα είπαμε πάρα πολλές φορές, αλλά να παίρνει τόσο κόσμο στη Λεμεσό. Ενδεχομένως τον καιρό του Σαββίδη, 4.000 στη Λεμεσό να ήταν αποτυχία για την Ομόνοια. Όμως σήμερα παίρνει 4.000-5.000. Εγώ θυμάμαι 30.000 στον τελικό του 82, 30.000 στο Τσίριο. 30.000. Ομόνοια, Απόλλων. Απόλλων Ομόνοια. Το 2-2. 30.000. Πότε με καρέκλες, με τίποτα. Τσίριο. Μάλιστα. Εγώ έφτασα στο Μακάριο όταν ήμουν και νεαρός και παίζαμε με την Ομόνοια. Όταν άρχισαν να φωνάζουν αυτόν τον Ομόνοια, τους ένιωθες να είναι κάτω από τα πόδια σου. Πώς μπορείς να παίξεις μπάλα. Και αντιθέτως, πώς μπορούν να μην παίξουν αυτή μπάλα. Πριν πάμε να δούμε τι είπε ο Ακιντόλας στις δηλώσεις του, και έχει σημασία, Κλήμη, θα ήθελα να πεις μια κουβέντα και ο Λάρκο. Νεόφυτο χρόνια συμπαίχτες, γνωστοί, η δουλειά που κάνεις. Δεν μάθαμε έτσι τους τεχνικούς διευθύντες στην Κύπρο. Έχει πάρει μια ομάδα εν Λευκό ουσιαστικά και βλέπουμε το που βλέπουμε τώρα. Σκιαγραφώντας εσύ τον Φίδον, όχι μόνο ως τεχνικό διευθυντή, ως άνθρωπο του ποδοσφαίρου που το γνωρίζεις καλά. Ναι, και σαν άνθρωπος ανέκαθεν ο Νεόφυτος ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Είναι πειθαρχημένος σε αυτό που κάνει και παλιά θυμόταν ήταν συμπαίκτης μου και αρχηγός πάντα. Είχε τη σοβαρότητα που έπρεπε και την πειθαρχία. Γι' αυτό άλλωστε φαίνεται και τώρα ότι φαίνονται όλοι στην Ομόνοια, ενώ αυτός είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τη στιγμή που μέσα σε τα τελευταία 5 χρόνια, διορθώστε αν έχω λάθος, η Ομόνοια είχε τις πόρειες που είχε, που ήταν
αποτυχημένες. Είναι δεδομένο. Καταφέρνει μέσα σε μια χρονιά να είναι εκεί που είναι, σημαίνει αυτόματα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm. Είναι αυτό που λέω ότι πάντα ο καθένας κρίνεται με τα αποτελέσματα. Είναι εκεί. Μάλιστα. Ο Κλήμης είναι από τους ποδοσφαιριστές, τους πολύ λίγους ανά το παγκόσμιο, που παίζεις, ας πούμε, Κυριακή, δεν ξέρεις την Πέμπτη να παίξεις έντερφορ, να παίξεις στόπερ, να παίξεις μπακ δεξής, να παίξεις μπες στα χαφ. Πώς μπορεί ένας παίχτης, το έκαμε στην Ομονία, ενώ ευαγόρας του το πράγμα να παίξεις μπροστά ή πίσω. Ναι. Αλλά πώς μπορεί να τα έχει μέσα στο μυαλό του, ας πούμε, να προσαρμόζεται εύκολα στο ρόλο του παίχτης. Ενώ ξέρω εγώ, ο άλλος είναι σέντερφορ, άντε να παίξει δεξιά, ο άλλος είναι δεκάρι, άντε να παίξει οχτάρι. Αλλά να παίξει σήμερα σέντερφορ, σε άλλη μέρα στο πέρα. Νομίζω είναι και πιο εύκολο, νομίζω, για κάποιον που αγωνίζει. Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα και στις εθνικές ομάδες στο μικρές ηλικίες και στα τσικού που είχαμε τότε, σέντερφορ. Η πρώτη φορά που έπρεπε να αγωνιστώ center back, θυμούμαι συγκεκριμένα και καλή ώρα ήταν στο παιχνίδι με την πεζοπορικός Ομόνια στο Γασιζή, αν δεν κάνω λάθος, ή το 92 ή 93. Εννοείται ήταν αγωνίζεται και ο Γιώργος, ήταν ήδη η χρονιά που ήρθε από την ΑΕΚ ή ένα χρόνο πιο μετά. Και εκείνη την, θυμούμε, δύο μέρες πριν το παιχνίδι, μου είπε ο Γιάννης ο Μαντζουράκης, επειδή δεν είχε στόπερ, θέλω να προετοιμαστείς, θα μαρκάρεις τον Τζούριακ. Ο Τζούριακ, μιλούμε, βουνόν. Ήταν όχι μόνο βουνόν, αλλά έβαζε γκόλ όποτε ήθελε. Εντάξει, είχα άγχος, έξερα όμως ότι ποιες είναι οι κινήσεις στο σέντερφορ. Αν και πέτυχα αυτόν τον γκολ, θα μιλήσαμε πριν, νομίζω τα κατάφερα και από τότε αγωνιζόμουν και πίσω στην άμυνα και πιο μετά πάλι στην επίθεση. Αλλά νομίζω είναι καλό για ένα προπονητή να ξέρει ότι έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Μάλιστα. Χθες, ακούμε, έτσι, εσύ Γιώργο παίξες ποιες είναι αρκετές θέσεις. Έπαιξα όλες τις θέσεις σχεδόν. Με δεξιάρες. Στα χαβ, επιθετικό χαβ, σέντερφορ, έξω δεξιά, έξω αριστερά, τα πάντα. Back χαβ. Στη Λεμεσόν τώρα να πάμε να δούμε χθες πώς ο Απόλλωνας και Αποέλ έμειναν στο 1-1 και εκεί διαφοροποιημένες πλέον, ήδη κάτω από Αποέλ διαφοροποιημένο φαίνεται, όμως το γιατί δεν κέρδισε ο Απόλλωνας θα το δούμε στην συνέχεια. Αποέλ, κύριε, παιχνίδι με πολύ ένταση και αρκετές φάσεις. Δεν θα έλεγα πολλές, αλλά αρκετές φάσεις με ένα αποτέλεσμα που δεν το ήθελε κανείς όμως. Ο Απόλλωνας πήγε πολύ έτσι επιθετικά, έδωσε ρυθμό, πίεσε πολύ το Αποέλ. Μπορώ να πω ότι το Αποέλ χάθηκε για ένα 25 λεπτό, μισάωρο. Κατάφερε, προηγήθηκε, μπορούσε να βάζει και δεύτερο γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο όμως, το Αποέλ άρχισε και ανέβαινε και με ένα Αλτάμαρι, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι από τα δημοσιεύματα, αλλά πήγε να κερδίσει το παιχνίδι μόνος του. Ότι ήθελε να μας πιστοποιήσει ότι ναι, είμαι και για Λίβερπουλ και για Manchester City. Ναι, είναι. Και μπορώ να αλλάζω τα δεδομένα μέσα σε ένα παιχνίδι. Έκανε φοβερό παιχνίδι ο Αλταμάρι. Δεν ξέρω, Κλήμη, όταν παίρνεις ένα παιχνίδι που θέλουν και οι δύο να το κερδίσουν. Και η ισοπαλία δεν είναι καλό αποτέλεσμα και για κανένα. Αλλά όταν πηγαίνεις προς το τέλος, δεν είναι προτιμότερο. Okay, αφού δεν καταφέρω να κερδίσω, τουλάχιστον να με χάσουμε. Νομίζω είναι φυσιολογικό να νιώθεις έτσι. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι θέλεις την νίκη, όταν φτάνεις σε ένα σημείο του παιχνιδιού που είναι καλύτερο παρά να μην κερδίσεις, να μην χάσεις κιόλας. Αλλά θα συμφωνήσω αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι είχαν από έναν ημίχρονο οι δύο ομάδες.
Όμως αυτό που κρατάω και καλά κάνω νομίζω να προσέξουν αυτοί που είναι μπροστά από τα ΑΠΟΕΛ είναι ότι έδειξε ένα δείγμα βελτίωσης στο ΑΠΟΕΛ. Δεν λέω ότι έκανε το σούπερ παιχνίδι, αλλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, προσωπική μου άποψη είναι ότι κάτι άλλαξε προς το καλό, βελτιώνεται. Και ξέρουμε όλοι ότι το ΑΠΟΕΛ πάντα δείχνει πόσο καλό είναι στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Είμαι περίεργος εάν τα καταφέρει και φέτος. Δηλαδή, αν τα καταφέρει το ΑΠΟΕΛ με αυτήν την άσχημη, γιατί όλοι λένε ότι το ΑΠΟΕΛ δεν είναι καλό, με αυτήν την άσχημη πορεία που έχει, αν τα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, τότε νομίζω να πρέπει να μειώσουν όλοι τα budget τους. Θα το κάνουμε δευτεράθλημα. Ακριβώς. Αμέσως και τα υπόλοιπα. Τον Ουζουνίδη. Εντάξει, τον Μαρίνο τον πρόλαβα όταν ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Από τότε ο Μαρίνος είναι άνθρωπος νικητής. Έδειξε το έργο του και σαν προπονητής στις προηγούμενες ομάδες. Νομίζω, επειδή ξέρει και το DST από ΕΛ, νομίζω, αν και δύσκολο το έργο του, νομίζω έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κυνηγήσει αυτό που θέλουν όλοι στην ομάδα. Από την άλλη, Σοφρόνης. Ο Σοφρόνης, για μένα, το είπα και πιο παλιά, ότι είναι από τους αγαπημένους μου προπονητές. Εμένα, προπονητές που ζουν τον κάθε λεπτό στον πάγκο και πανηγυρίζουν έξαλλοι τα γκολ της ομάδας τους, άσχετα αν αυτό δεν αρέσει σε εμάς που είμαστε αντίπαλοι, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και για μένα με εντυπωσιάζει. Επίσης, πολλοί λένε ότι ο Σοφρόνης δεν είναι καλός ή ξέρω αποτυχημένος επειδή δεν πήρε τίτλο με τον Απόλλωνα, πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. Αν πάμε πίσω να δούμε τι πέτυχε αυτό το παιδί από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορείς, αν έχεις κάποια γνώση του ποδοσφαίρου και εκτιμάς, θα δεις ότι πρόσφερε πάρα πολλά στον Απόλλωνα. Για μένα νομίζω είναι έναν χρήσιμο εργαλείο για το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Κλείνω από λίγο, εντά να μιλάς για ΑΠΟΕΛ, έκαμε τον και προηγουμένως για Αλτάμαρη. Σε έναν άποψη σου για αυτόν τον παίχτη, θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει κάπου πάρα πάρα πολύ ψηλά ή κάπου ψηλά? Κοιτάξτε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι είτε αληθείς είναι τα δημοσιεύματα, ασχολούνται τέτοιες ομάδες, είτε όχι, είτε δεν είναι αλήθεια, δείχνει πόσο καλός ο παίχτης είναι και τι προοπτικές έχει. Αλλά για μένα, αυτό που βλέπω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, επειδή είναι λίγες οι προσωπικότητες παιχτών που υπάρχουν στις ομάδες, αυτός ο παίχτης μπορεί ολόκληρο παιχνίδι, 88 λεπτά, να μην κάνει κάτι το ουσιαστικό και να σου γυρίσει παιχνίδι τα τελευταία δύο λεπτά. Είναι παίχτης νικητής. Δεν ξέρω, Γιώργο, σας συμφωνεί μαζί μου. Σου πω κάτι. Λεβαντόσκι. Το γνωρίζεις. Έτσι, στην Πάγια. Μέγας γκολκής. Ξέρεις που είπες, δεύτερη Πολωνίας. Το λες αυτό με δεδομένο ότι μπορεί να ψουμίσεις από... Τώρα έλα ο Αλτάμαρη παίζει στο ΑΠΟΕΛ της Κύπρου και θέλει τον Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ. Άτεσιο. Ξέρεις, το λέμε. Ναι. Τα... Εμείς εκεί πρέπει να το ξέρεις. Υποτιμούμε πολλές φορές. Τα προσόντα που έχει ο Αλτάμαρη, αν πάει και δεν τα δουλέψει σε πιο ψηλό επίπεδο, δεν ξέρεις τι μου μπορεί να σου δώσει. Δεν ξέρεις να μου δώσει. Μπορεί να τρεις τα μάτια σου μετά. Δεν ξέρεις. Mm-hmm. Πάντως τα προσόντα τα έχει. Να δούμε την φάση που έτσι στιγμάτισε αυτό το παιχνίδι, την πιο σημαντική, και θα επανέλθουμε. Πολλές μάχες με τον Μερκίο ο Μπέντσο και τέτοια κορμιά, έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία να βλέπεις τον Μερκί πώς τους αντιμετωπίζει. Θέλω ένα σχολείο, Κλήμη, για τον Μερκί. Εντάξει, ο Γιώργος είναι
Δεν είναι για να μάθουμε ή να πούμε τώρα την αξία του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ειδικά μετά που έφυγε από τον Απόλλωνα, μόνο ανωδική ήταν η πορεία του. Και διάβασα τις προάλλες ότι αποχωρεί και από την Εθνική. Με δική του πρωτοβουλία κιόλας δείχνει ακόμα ένα μέρος του χαρακτήρα του, το ότι θέλει να δώσει ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Κρίμα που αποχωρεί από την Εθνική, γιατί τον βλέπω πως αγωνίζεται με την Εθνική. Είναι από τα παιδιά που το νιώθουν όταν παίζουν με την Εθνική ομάδα. Μακάρι η ώρα που θα αποχωρήσει και από το ποδόσφαιρο να αργήσει, γιατί είναι, εμένα μου αρέσει να βλέπω τέτοια παίχτες παλικάρια μέσα στο γήπεδο, ασχέτως με όποια ομάδα και να αγωνίζονται. Στην Νέα Σαλαμίνα είναι ο Κωνσταντίνος ο Μινά και ο κουμπάρος μου ο Μάκης ο Παπαϊωάν. Άρα εντάξει, κάπως μετριάζεται η στεναχωρία. Δεν πειράζει, μπροστά του λέει ότι σε άρεσε. Ναι, εννοείται. Εθνικός, νομίζω, νέα ομάδα με τον προπονητή του. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα, πράγματι. Απίστευτο. Εδώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, ο Ολυμπιακός. Α, εδώ ήταν μόνο. Πώς κατάφερε να χάσει τα πρώτα 45 λεπτά, ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνο τέρμα. Δηλαδή έπρεπε να το καθαρίσει ο Ολυμπιακός και στο τέλος χάσει να χάσει και το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ πάνω από τους άλλους που διεκδικούν την παραδιά ή που παραλείμνει που εθνικών ή που θεωρείς ότι στο ίδιο είναι. Ολυμπιακός πάνω, δεν το θεωρώ ότι είναι πάνω. Εγώ θεωρώ ότι η Σαλαμίνα είναι η ομάδα, εάν μου πεις. Η καλύτερη ομάδα εκεί. Ναι. Ακόμα και από την Πάφο θεωρείς. Ακόμα και από την Πάφο όχι. Από την Πάφο όχι. Την τελευταία, την... Αυτή την Πάφο. Την Πάφο των τελευταίων παιχνιδιών όχι. Το Παραλίμνη όμως δεν έχασε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά πήρε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσε και από ό,τι άξιζε μέσα στο παιχνίδι. Όμως τούτο το πράγμα, το γεγονός ότι το Παραλίμνη δεν έχασε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, είναι θετικό για μια ομάδα που κάνει την προσπάθεια της μέσα στο γήπεδο της, ακόμα και στην κακή της, δεν χάνει. Το ότι γλίτωσε ουσιαστικά το Παραλίμνη. Και κράτησε τον Ολυμπιακό εκεί, δεν ξέρω ποιον. Ναι, βεβαίως. Και στην έδρα της. Ναι. Μετά από έναν 40 λεπτό, τουλάχιστον το πρώτο 40 λεπτό, ο Ολυμπιακός ήταν ο στρωτήρας. Mm-hmm. Έκανε πάρα πολλές φάσεις, πίεσε πάρα πολύ το Παραλίμνη και ήταν η ομάδα που έδειχνε ότι ήταν να καθαρίσει το παιχνίδι που πρώτο μικρό. Επειδή έβλεπα το παιχνίδι, νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι ισοφάρισε αμέσως. Ίσως αν περνούσε τουλάχιστον κανένα πεντάλεπτο, ίσως να διαφορετικά. Είχαμε και άλλες φάσεις. Είχαμε και άλλες φάσεις. Να δούμε την εντεκάδα τώρα της αγωνιστικής. Ποιους επιλέξαμε ως καλύτερους σε αυτούς τους αγώνες? Ο Κλέιμαν. Ο Σίντερφελ με τον Σάλαϊ, τον Ενσούε και τον Λέζακ. Ο Γένσεν με τον Γκόμες, ο Ακιντόλα, ο Τάμαρι, ο Κίνγκσλεϊ και ο Καγουλής. Δηλαδή σκέφτομαι έτσι μια επίθεση όπου την μια ο Ακιντόλα, που την άλλη ο Τάμαρι. Ο Kingsley γίνονται το θηρίο, δίπλα του ο Καγουλής. Κύριε Κλίνου. Είχε έναν Κυπρέο η ενδικά, ε? Αν Κυπρέο, μάλιστα. Θυμάσαι το έργο Βουρατέ Γειτόνι που... Ναι, βλέπω ότι έχει έναν Κυπρέο Κλίνου και δεν έχει κανένα παιχτινιά εκ μέσα. Φυσικά με το 3-0 που να βρεθεί. Εντάξει, και 3-0 να κερδίζαμε. Δεν νομίζω πάλι να είχε παίχτη της ΑΕΚ Κύπρεο, γιατί δεν βάζουμε Κύπρεο εμείς. Εντάξει, λέω, οκ, για καλά ξένο, ενδεχομένως βάλαμε. Ο Τρίσκο βάλαμε τώρα. Εντάξει, ο Τρίσκος και θα ήταν σίγουρα νομίζω. Είδαμε λοιπόν τι έγινε σε διάφορα γήπεδα της Ευρώπης. Η Ιταλία κρατάμε ότι παίζουν σε κενές εξέδρες το πράγμα. Όσο μεγάλος παίχτης και αν είσαι, όσο παραστάσεις και αν είσαι, διάφορα... Και όμως, χθες το Γιουβέντους Ιντερ είχε και ρυθμό και φάσεις χωρίς κόσμο. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ποιο το είδα. Την φετινή μπορεί να της Λίβερπουλ κλείνει. Εντάξει, φάνηκε από πέρσι ότι ότι κόντευε η χρονιά που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είχε να αντιμετωπίσει τη City που φέτος έδειξε ότι δεν είναι το ίδιο δυνατή
για να κυνηγήσουν μαζί με τη Λίβερπουλ το πρωτάθλημα και νομίζω ότι. Παίρνει πιο εύκολα από ό,τι περίμενε όμως, έτσι. Πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενε. Κύριε Σαββίδη, η United. United για μένα έχει γίνει μια πολύ σοβαρή ομάδα πλέον. Και δέχεται και κριτική, δεχόταν κριτική και με ειρωνίες ο προπονητής, γιατί. Εντάξει, παρακάτω. Έχει γίνει σοβαρή ομάδα η United. Και έχω την εντύπωση ότι η United δεν ξέρω τι μεταγραφές θα κάνουν, αλλά από εδώ και μπρος μαζί με το Solskjaer θα γίνει ακόμα πιο σοβαρή και πιο δυνατή. Αυτή είναι η εκτίμηση. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι, να ρωτήσω δύο πράγματα. Γιατί ενδεχομένως να τα παρατηρείτε κι εσείς. Το ενδιαφέρον του κόσμου στην Κύπρο για το ποδόσφαιρο με το πόσο ενδιαφέρεται για το ξένο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι το ίδιο, έχει κόσμο που ένα ασχολείται, ας πούμε, να έρθει να μπορεί να πάει στο πράκτορα να δει το ξένο, να μην ασχοληθεί με το Κυπριακό. Όχι. Ενδιαφέρει, επειδή εγώ ξέρω, έχω το πράκτορα εκεί, ενδιαφέρεται το Κυπριακό. Πρώτα είναι το Κυπριακό και μετά. Είναι κράχτης το Κυπριακό. Ναι, κράχτης. Ναι. Έτσι. Ναι. Όπως το λέει. Δηλαδή, θα γεμίσουν οι καφετερίες για να πάει το αγγλικό. Ναι. Να γεμώσει η καφετερία, μάλλον να παίζει η Ομονία, το Αποέλ, Ενόρθωση, η ΑΕΛ, ο Απόλλων, η ΑΕΚ, μεταξύ τους εννοώ. Ο τρόπος που παίζουν οι παίχτες μεταξύ Κυπριακού και ξένου κλίμη. Ο τρόπος που παίζουν οι παίχτες. Μιλάς για ιδιότητα. Όχι, οι παίχτες, το στοίχημα. Η σχέση του Κυπριακού με το ξένο το στοίχημα. Όταν έχει, νομίζω ότι συμφωνεί ο Ιώργος, όταν έχει Κυπριακό πρωτάθλημα, είναι αυξημένος ο τζίρος. Γι' αυτό είπα και πριν, είναι κράχτης. Δηλαδή, κάποιος δεν θα ασχοληθεί να κυνηγήσει την τύχη του σε μόνο ξένα παιχνίδια. Αλλά όταν έχει Κυπριακό, έστω ίσως επειδή μπορεί να πάει στο γήπεδο ή ξέρω εγώ, να ποντάει, επειδή είναι ομάδα του. Αλλά είναι παρατηρημένο ότι αυτό που είπα και πριν, ότι το Κυπριακό είναι κράχτης. Άρα η σημασία του ποδοσφαίρου στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας, το Κυπριακό των ποδοσφαίρων, έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να το υποτιμούμε, έτσι. Δεν μπορεί να θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο. Οι καφετέρειες γεμώνουν, ρε Λουκά. Με το Κυπριακό που γεμώνουν. Οι καφετέρειες. Έστω να θα πάει να δει ο άλλος ξέρω καλύτερο ποδόσφαιρο στο που να δει τη Λίβερπουλ. Ναι, αλλά ενδιαφέρει με το σπίτι μας. Ναι, οι καφετέρειες γεμώνουν, Γιώργο μου, αλλά γεμώνουν και πρακτορία μας. Ναι, σίγουρα. Αλλά γεμώνουν και με γίνονται απλά που έρχονται για να δουν τη μάπα. Εγώ με γεμώνουν τον πίο. Βγάλετε έξω. Ένα φέρνει τ' άλλο. Ναι. Στο σημείο αυτό πρέπει να κλείσουμε. Κλήμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως την τελευταία σου κουβέντα να μου πεις εάν θεωρείς ότι η ΑΕΚ έκαμε τον κύκλο της και τι περιμένεις να κάνει που δαμεί και πέρα. Πρώτα και εγώ ευχαριστώ που είχα την τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Και για την ΑΕΚ να πω ότι όχι, θα διαφωνήσω ότι έκανε τον κύκλο της. Ήταν αναμενόμενο, νομίζω, αν δεν ήταν φέτος του χρόνου, θα ερχόταν μια άσχημη χρονιά. Και αναλογιστούμε ότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι έχει ακόμα 9 αγωνιστικές και μαθηματικά η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα. Όμως είμαστε στο σημείο που λέμε ότι με την εικόνα που έχει η ομάδα και είμαστε ρεαλιστές, είναι μια άσχημη χρονιά. Όμως, επειδή απέδειξε αυτή η διοίκηση ότι με τις αποφάσεις που παίρνει και δεν παίρνει καθόλου και ποτέ βεβαιασμένες αποφάσεις, πάντα διορθώνει τα οποιαδήποτε λάθη, πόσο μάλλον αυτήν τη χρονιά που δημόσια είπαν ότι όλοι έκαναν λάθη και εγώ αντιθέτως ευελπιστώ ότι θα μάθουν από τα λάθη τους και του χρόνου η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί πάρα πολύ καλύτερη και ξεκάθαρη ότι θα είναι να δηλώσουν ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην το κρύψουν. Γιώργο Σαββίδη, πέρασαμε άλλη μια νύχτα μαζί. Εδώ πρώτη αγωνιστική. Ήταν λίγο δύσκολη φέτος η σημερινή ημέρα γενικά για το τι επικρατεί. Ελπίζουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη συνέχεια. Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να δούμε. Έχουμε δύο ντέρπι την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Για ακόμη μια φορά. Είμαστε και επόμενη Δευτέρα. Ναι, μα θέλει εμεί. Εμεί δεν είμαστε πάντω πρώτο Θεό. Να είστε καλά, κυρίε και κύριοι. Καλό σα βράδυ. Καλό βράδυ.